Και εσείς περίμενε, περίμενε, κυρία, γιατί έχουμε απορίες. Μην μπει, ξεκινήσει από τον καλεσμένο κυρία, σου, Μάριε, μ' ακούς. Μάριε. Βοήθησε ο Θεός και είμαι ακόμα εδώ. Μάριε, ναι, ναι, πριν ξεκινήσει με τον καλεσμένο σου, καλημέρα μας να του μεταφέρεις, έχουμε απορίες. Εάν μπορείς με την κάμερα να μας δείξεις, και έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μαδιά, τον πραγματογνώμονα τροχιών ατυχημάτων μαζί μας, να μας δείξεις εάν μπορείς και αν γνωρίζεις και αν έχουμε αυτή την πληροφορία ακριβώς από θα ποιο ήθελα, σημείο Τατιάνα, έφυγε το αυτοκίνητο. Επειδή ο άνθρωπος βιάζεται να φύγει. Ναι. Πώς, τι ώρα. Αν μπορείς να μας δείξεις από ποιο σημείο έφυγε το αυτοκίνητο συγκεκριμένα. Από εδώ που είμαστε έχει φύγει το αυτοκίνητο, από εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, ήταν σταματημένο, όπως μας είπαν και περαστικοί που είδαν τη μητέρα με τα παιδιά, είχαν βγει για λίγο από το αυτοκίνητο, ενδεχομένως για να θαυμάσουν τη θέα. Από εκεί και πέρα, το πώς ξεκίνησε το αυτοκίνητο να φεύγει προς τα κάτω είναι ένα μυστήριο. Ίσως κάποιος λάθος χειρισμός, ίσως να λύθηκε κάποιο χειρόφρενο. Δεν ξέρει κανένας τι ακριβώς συνέβη. Τα παιδιά είπαν ότι έφυγε με την όπισθεν το αυτοκίνητο και όχι με το μπροστινό μέρος. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, Τατιάνα. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μαστοράκη, γιατί έχετε πάθει ακριβώς τα ίδια. Μάλιστα ήταν πιο κάτω σε σημείο που δεν ήταν τόσο κάτω. Πώς έγινε το δικό σας στάδιο. Εγώ ανέβαινα και κοίταζα το μαγνητόφωνο και πήγα από κάτω χωρίς να το καταλάβω. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ, να βάλουν μπάρες από πάνω και πάει κάτω. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή μέχρι πότε θα βοηθά ο Θεός. Εσείς τραυματιστήκατε τότε, τι έγινε, τι συνέβη ακριβώς. Πόσο χρόνο ήσασταν καταρχάς. 15 χρόνια ήμουν τότε. Και οδηγούσατε το αγροτικό, ε. Ναι, οδηγούσα το αγροτικό. Κρυφά. Κρυφά το είχα πάρει από το σπίτι. Και κόλλησε το καστόφωνο, κοίταζε το καστόφωνο και πήγα κάτω. Αν είχε μια μπάρα, δεν θα πήγαινα κάτω. Είχα και εγώ άλλοι, όπως είχαν και οι άνθρωποι τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Καταλάβατε την ώρα που πέφτατε, τι γίνεται, τι συνέβαινε. Εγώ χτύπησα στις πρώτες δύο τούμπες, δεν θυμάμαι τίποτα. Στο νοσοκομείο ξύπνησα μετά, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Το άλλο παλικάρι που είμαστε μαζί έφυγε από εδώ με τα πόδια και πήγε στο χωριό και φώναξε και με μαζέψανε. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Βάλατε ένα κλεισάκι και από ό,τι μου λέγατε. Ναι, το ένα κλεισάκι εδώ πιο κάτω το έχουμε βάλει εμείς. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι αυτή η κατάσταση εδώ. Με αυτό το δρόμο είναι πολύ επικίνδυνο, δεν βλέπετε να πάει κάτω. Και είναι έτσι όλοι οι διαδρόμοι, μέχρι πάνω, μέχρι τις αλόιδες. Όλο το οδικό δίκτυο εδώ έχει γκρεμό από κάτω, χωρίς μπάρα, χωρίς τίποτα. Όλο το οδικό δίκτυο είναι από τότε που το φτιάξανε, πρέπει να έχουν βάλει δύο μπάρες εδώ. Κάτι δεν πρέπει να είχαν κάνει. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν άγιο, όπως εγώ είχα άγιο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τους ξέρατε, είναι εδώ από το χωριό. Όχι, δεν τους ήξερα, δεν τους ήξερα. Δεν τους, τάξη, πάνω σε στροφή έφυγε ο καλεσμένος σου, Μάριε. Πάνω σε στροφή φύγατε εσείς όταν... Ναι, εδώ πιο κάτω, 100 μέτρα, εκεί πιο κάτω, που είναι το κυστάκι, από εκεί έφυγα εγώ. Έφυγε και πήγα κάτω, δεν θυμάμαι, εντάξει. Χτύπησα, στο νοσοκομείο ξύπνησα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε, φαντάζομαι. Το αυτοκίνητο έγινε όπως αυτό που είναι κάτω, κάπως έτσι έγινε το αυτοκίνητο στο δικό μου. Γενικά είναι ένα σημείο που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όχι ένα σημείο, είναι όλος ο δρόμος αυτός και είναι και πολυσύχναστος. Στο βάθος εδώ της ενδοχώρας υπάρχουν και αρκετές ταβέρνες, ειδικά το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ κόσμο προς το γενή καβέ που λέμε. Ειδικά Σαββατοκύριακο, πολλά πολύ σκοτώ.